Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από την σελίδα 1073, από την επιστολή, την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, σελίς 1073. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντον, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, πληθυνθεί η χάρις και η ειρήνη εις εσάς. Αμήν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα που έχει να μας δώσει σήμερα ο Κύριος μέσα από το Λόγο του, αδέλφια, έχει ως εξής. Είναι ένα μήνυμα προσωπικό για σένα και για μένα, για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Και το μήνυμα αυτό έχει ως εξής. Μην ξεχνάς ότι είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα. Μήνυμα αγάπης και αλήθειας. Μην ξεχνάς ότι είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Όχι όμως γιατί το αξίζεις ή εσύ ή εγώ. Όχι. Είσαι προσωπική εκλογή του Θεού, γιατί ο Θεός σε αγάπησε με αγάπη αιώνια και σε κάλεσε να το ακολουθήσεις. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, τι βιώνεις και τι αντιμετωπίζεις. Εκείνο που ξέρω είναι αυτό που λέει ο γεγραμμένος λόγος, ότι είσαι προσωπική εκλογή του Θεού και ό,τι και αν περνάς ή ό,τι μέλει να έρθει, αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσεις ποτέ, γιατί αυτό θα είναι το στήριγμα και η παρηγοριά σου. Η προσωπική διαβεβαίωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μέσα από τα Ιερά Γράμματα, ότι είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Και να δούμε τι ακριβώς εννοεί με αυτό ο Κύριος και πώς ακριβώς θέλει να το ζούμε, ώστε η χαρά μας εν μέσω θλίψης να είναι πλήρης. Είναι δυνατόν να έχεις χαρά εν μέσω πολλής θλίψης? Βεβαίως. Όταν γεύεσαι την βεβαιότητα της υπόσχεσης του Κυρίου, που λέει ότι είσαι προσωπική του εκλογή. Ως προσωπική του εκλογή αντιμετώπιζε τα αδιέξοδα. Ως προσωπική του εκλογή αντιμετώπισε τα διλήμματα και τις αμηχανίες. Ως προσωπική του εκλογή εμπιστεύσου τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ως προσωπική του εκλογή. Ως πραγματικά προσωπική του εκλογή. Δεν είσαι εδώ αποσπόντα ή τυχαία. Είσαι εδώ γιατί εκείνος σε κάλεσε και σε έκλεξε, αφού εσύ ανταποκρίθηκες στην κλίση και στην εκλογή του. Τίποτα στη ζωή σου δεν συμβαίνει τυχαία. Είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Όχι γιατί είσαι τέλειος ή τέλεια. Όχι γιατί είσαι αλάνθαστος ή αλάνθαστη. Αλλά γιατί ο Θεός σε αγάπησε με αγάπη αιώνια, διότι είσαι εικόνα Του και δεν θέλει την εικόνα Του να είναι λασπωμένη. Και κάνει ό,τι είναι δυνατόν αυτή την εικόνα να την γεμίζει με χαρά, με ειρήνη και με σιγουριά μέσα από τις υποσχέσεις που δια Πνεύματος Αγίου προσφέρει. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, αυτά μας τα λέει ο Κύριος μέσα
από τη διακονία του, μέσα από την Αποστολική Διακονία. Η Αποστολική Διδαχή είναι λόγος Πνεύματος Αγίου με εξουσία, ο οποίος έχει παντοτινή και διαχρονική ισχύ και αφορά και σένα. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, να δούμε όμως σε ποιους απευθύνεται, σε ποιους βρίσκει ανταπόκριση το μήνυμα του Πνεύματος του Αγίου. Προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν. Οι παρεπίδημοι είναι οι προσωπικοί κάτοικοι, οι προσωρινοί κάτοικοι σε ξένο τόπο. Είναι προσωρινοί σε ξένο τόπο. Είσαι προσωρινός και προσωρινή σε ξένο τόπο. Αυτός ο τόπος, ο επίγειος τόπος, είναι προσωρινός και είναι ξένος τόπος. Μόνον αυτοί που ζουν έτσι, που αισθάνονται έτσι, εξαιτίας της πρόσκλησης του Κυρίου, μπορούν να συνειδητοποιήσουν ποιος του μιλάει, ποιος τους μιλάει, και να αναγνωρίσουν την φωνή του Πνεύματος του Αγίου μέσα από ανθρώπινα χείλη. Μόνον οι παρεπίδημοι, μόνον όσοι ζουν έχοντας την βεβαιότητα αλλά και την συνέστηση ότι εδώ είναι προσωρινή και ότι το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Οι παρεπίδημοι, οι προσωρινοί, αυτοί που ξέρουν ότι σε λίγο όλα τελειώνουν και ότι όλα αυτά τα οποία βλέπονται, αποκαλύπτονται και φαίνονται, είναι και αυτά πρόσκαιρα. Αυτοί μόνον μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Και αυτοί, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, έχουν χαρά Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι ότι δεν έχουν προβλήματα, έχουν πάρα πολλά. Πώς τα ξεπερνούν? Δεν τα λύνουν, κάποια λύνονται, αλλά πολλά δεν λύνονται. Όλα όμως ξεπερνιόνται και αντιμετωπίζονται. Με ποιον τρόπο? Είναι παρεπίδημοι. Ζουν εσχατολογικά. Ξέρουν ότι είναι προσωρινοί και όλα όσα αντιμετωπίζουν εδώ επίσης είναι προσωρινά. Αυτό το οποίο περνάς και σε θλίβει και σε κάνει να χάνεις τη χαρά σου και μαζί με αυτήν και τον Χριστό και μειώνει τις υποσχέσεις του στην καρδιά σου, τις μικραίνει, τις ελαχιστοποιεί, όλα αυτά είναι πρόσκαιρα. Θλίβεσαι, απογοητεύεσαι, σκληραίνεις, θυμώνεις, κλίνεσαι στον εαυτόν σου για πράγματα που είναι προσωρινά και λησμονείς ότι είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Το έχεις καταλάβει αυτό? Είσαι προσωπική εκλογή του Θεού και μόνον με το Πνεύμα το Άγιον μπορείς να πιστείς. Όσο σκέφτεσαι, όσο αναλύεις τις καταστάσεις, όσο κοιτάς το χθες, όσο κοιτάς το τώρα, τότε μαυρίζεις σε σχέση με το αύριο και λειτουργείς σαν να μην είσαι εκλογή του Θεού, ενώ ο Κύριος σε κάλεσε με κλίση Αγία. Είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Αυτό μη το ξεχνάς. Μη συνεχίζεις να το ξεχνάς άλλο. Είναι κρίμα. Έπεσες. Έσφαλες. Αλλά η κλίση δεν ακυρώνεται. Η εκλογή εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ. Και οι υποσχέσεις παραμένουν ζωντανές. Ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν συμβαίνει, οι υποσχέσεις του Κυρίου και η εκλογή εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Γι' αυτό ας δώσουμε δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Είσαι προσωπική εκλογή του Κυρίου. Όχι γιατί το αξίζεις, αλλά γιατί κάποιος έχισε το αίμα του στο Σταυρό του Γολγοθά, ο Χριστός, και γιατί ο Θεός σε αγάπησε με αγάπη παντοτινή. Μόνον μέσα από αυτό το πρίσμα της διαβεβαίωσης της προσωπικής, ότι είσαι εκλογή του Κυρίου, θα μπορέσεις να αντέξεις σε όλα αυτά
που έρχονται ή συμβαίνουν και τα οποία σε θλίβουν. Η προσωπική εκλογή και η διαβεβαίωση αυτής της πρόσκλησης είναι η μόνη που μπορεί να σε κάνει να γεμίζεις με ελπίδα και χαρά, αληθινή και πραγματική. Πέτρος, λοιπόν, Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους, τους προσωρινούς δηλαδή, τους διασπαρμένους, άλλο στον Πόντο, άλλο στη Γαλατία, άλλο στην Καπαδοκία, άλλο στην Ασία, άλλο στη Βυθνία, άλλο στο Φάληρο. Είμαστε προσωρινοί, αδέρφια. Το τέλος πλησιάζει. Είσαι προσωρινός σε μία ξένη γη. Η γη, η δική μας, είναι ο ουρανός. Και η κατάσταση την οποία θα ζούμε είναι τα αναισθημένα σώματα. Αυτό είναι που σε περιμένει. Αυτό έχει ετοιμάσει ο Θεός. Γι' αυτό σε έκλεξε. Και γι' αυτό σε κάλεσε. Όλα τα άλλα ας γίνουν στάχτη και μπούρμπερι. Μόνον μη χάσεις αυτό το όραμα. Αυτή την αλήθεια. Την διαβεβαίωση. Ότι έχεις λάβει κλίση προσωπική και αποτελείς προσωπική εκλογή του Κυρίου. Προς τους παρεπιδήμους, λοιπόν, τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βυθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού. Εκλεκτούς. Όσο και αν μοιάζει απίθανο και απίστευτο, είσαι προσωπική εκλογή του Θεού. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Το θέμα είναι να διατηρήσεις την εκλογή σου παραμένοντας εδώ, στον οίκο του Κυρίου, στα γόνατα, στις προσευχές. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός έκλεξε. Γι' αυτό και λέγονται εκλεκτοί, διότι τους εξέλεξε ο Θεός. Και τους εξέλεξε, άκουσον, για να μην απογοητεύεσαι, γιατί πολύ μαυρίλα υπάρχει στην ψυχή σου. Και είναι κρίμα. Τους εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Το κατάλαβες? Σε εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Όχι πριν γεννηθείς εσύ ή οι γονείς σου. Πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Από τότε σε ξέρει. Από τότε σε έχει στο μυαλό του και στην καρδιά του. Μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Να φύγει η μαυρίλα και η απογοήτευση. Αυτή την ώρα στο όνομα του Χριστού. Να φύγει η απελπισία και η απόγνωση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Τι έχασες? Τι χάθηκε? Χάθηκε η εκλογή? Όσο υπάρχει μετάνοια και ελπίδα, η εκλογή είναι πάντα σε ισχύ. Ο Κύριος δεν παίρνει πίσω την εκλογή του. Σε όλους όσους μένουν κοντά του. Αν φύγω, την πέταξα εγώ την εκλογή. Αλλά ο Κύριος την εκλογή του δεν την παίρνει πίσω. Είσαι λοιπόν εκλογή του Κυρίου. Σε εξέλεξε, σε έχει στην καρδιά του και στο νου του προκαταβολής κόσμου. Και λέει η Γραφή. Και δόξα στον Κύριο για την παρηγοριά του Λόγου Του. Εξέλεξε ημάς προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι αυτού, όχι δια της αγάπης, όπως λέει ο Βάμβας, άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού εν αγάπη. Σας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Άρα έχει ετοιμάσει και το μέλλον σας, αφού σας ήξερε πριν γεννηθείτε. Σας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Για ποιο λόγο? Για να είστε άμωμοι και άγιοι. Πώς? Εν αγάπη. Άμωμος και Άγιος βρίσκεσαι, γίνεσαι, είσαι μόνον όταν είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού, όταν γεύεσαι την αγάπη Του.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο άνθρωπος να είναι άγιος, ξεχωρισμένος από τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ισχυρός μαγνήτης και θέλει έναν άλλον ισχυρότερο μαγνήτη από αυτόν για να έλξει κάποιον. Ο μόνος μαγνήτης που έλκει κάποιον από τη σαβούρα του κόσμου και από τη μουτζούρα του είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη έμπρακτα, αισθητά, αποδεδειγμένα είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιον και αφήνεσαι στη διακονία του Πνεύματος του Αγίου δια ξένων γλωσσών και σε οικοδομείς την πίστη, γεύεσαι την αγάπη. Όταν γεύεσαι την αγάπη, δεν θες να πας αλλού. Είναι σαν έναν ερωτευμένο με μία ερωτευμένη που έχουν παντρευτεί και ζουν ο ένας για τον άλλον εν Χριστώ Ιησού. Δεν θέλει να φύγει από την αγκαλιά της. Ούτε θέλει να φύγει από την αγκαλιά του. Δεν χρειάζεται άλλες αγκαλιές, άλλες ιδιωτικές δραπετεύσεις ή κάποιον άλλον τρόπο να ξεδώσει ή να ξεσκάσει. Είναι πλήρως καλυμμένος στην αγκαλιά της και είναι πλήρως καλυμμένη στην αγκαλιά του. Δεν τον συγκινεί και δεν την συγκινεί τίποτε άλλο. Γιατί αυτό που ζει δεν συγκρίνεται με αυτά τα τόσα άλλα που προτείνονται. Έτσι είσαι άμωμος και άγιος ενώπιον αυτού εν αγάπη. Γεύεσαι την αγάπη και ξεχωρίζεσαι. Και δεν το κάνεις με το ζόρι. Σου βγαίνει από μόνο του. Γεύεσαι την αγάπη. Συντρίβεσαι, συγκινείσαι και λες εδώ είμαι. Δεν θέλω, δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο. Άλλο που μου λείπουν χίλια δυο. Αλλά έρχεται αυτή η αγάπη δια Πνεύματος Αγίου και μου πλημμυρίζει το είναι εις τρόπον ώστε να είμαι εν αυτό πλήρης. Αν και ανθρωπίνος, λείπουν πολλά. Αυτό κάνει η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό σε έκλεξε. Εξέλεξε ημάς. Όχι για να τον ακολουθούμε με το ζόρι. Εξέλεξε ημάς προκαταβολής κόσμου για να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού, όχι με τη δική μας ικανότητα, αλλά με την αγάπη με την οποία αυτός μας ποτίζει. Γι' αυτό λέει προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους, Πόντο, Γαλατία, Καπαδοκία, Ασία και Βυθινία, εκλεκτούς. Εκλεκτούς. Δηλαδή αυτούς που έκλεξε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους ισχυρούς. Τα εξουθενημένα, τα αγενή, τα μη όντα εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα όντα. Δεν είσαι εκλογή του Θεού γιατί είσαι από σπουδαίο γένος. Γιατί τα αγενή εξέλεξε ο Θεός. Δεν είσαι εκλογή του Θεού γιατί είσαι σπουδαίος. Γιατί τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός. Είσαι εκλογή του Θεού. Εάν αυτό το πράγμα δια Πνεύματος Αγίου ποτίζει την ψυχούλα σου και κάθε μέρα ως πληροφορία ανανεώνεται, τότε με αυτή την βεβαιότητα, δεν είναι φαντασία, είναι διαβεβαίωση του λόγου, θα αντιμετωπίζεις οτιδήποτε έρχεται εναντίον σου, οτιδήποτε σε χαλάει και οτιδήποτε σε πειράζει και αποτελεί αίτιον πτώσεως. Προς τους παρεπιδήμους, τους διεσπαρμένους και εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός. Λέει σε άλλο σημείο γραφή, σας εξέλεξε ο Θεός απαρχής. Να το πάλι το πριν γεννηθούμε.
σας εξέλεξε ο Θεός απ' αρχής εις σωτηρίαν. Δεν σε έκλεξε για να χαθείς. Σας εξέλεξε ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Σε έκλεξε ο Θεός, μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο. Το καταλαβαίνεις. Τώρα μου λες και σου λέω και λέμε στον εαυτό μας, έχω αυτό, έχω εκείνο και τι θα γίνει με τόνα, τι θα γίνει με τάλο. Τι είναι αυτά που λες? Βοήθησε με Κύριε, μα αυτό κάνω αυτή την ώρα. Σου δίνω το λόγο μου. Σου μιλάω δια Πνεύματος Αγίου. Και σου λέω, σε έκλεξε ο Θεός, ο Πατέρας, εις σωτηρίαν, εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Σε έκλεξε ο Θεός, εις σωτηρίαν. Δεν πας για την απώλεια. Είσαι σε πτώση. Αν μετανοείς θα σε σηκώσει. Δεν σε έκλεξε για την απώλεια. Σε έκλεξε εις σωτηρίαν. Σε έκλεξε για να παραλάβει ζωή αιώνιον, για να ζήσει ζωή αιώνιο. Και εσύ τώρα απογοητεύεσαι, απελπίζεσαι και νιώθεις ότι δεν έχεις μέλλον για πράγματα τα οποία μετά την αρπαγή της Εκκλησίας που πλησιάζει δεν θα υπάρχουν καν. Αξίζει τον κόπο τέτοια δυστυχία? Σε έκλεξε λοιπόν εις σωτηρίαν, εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Από τη μία θα σε πλημμυρίζει με την αγάπη του για να ξεχωρίζεσαι από τον κόσμο και από την άλλη μέσα από την αγάπη του Αγίου Πνεύματος να σου δίνει λόγο αληθείας να πιστεύεις και να στερεώνεσαι. Αυτό σημαίνει εκλογή εις σωτηρίαν, εν αγιασμό πνεύματος και πίστη αληθείας. Όλα αυτά κατά τρόπο εμπειρικό, όχι θεωρητικό, όχι θέμα διάνοιας, θέμα πείρας. Γι' αυτό έκανε την Πεντηκοστή, ώστε όλα αυτά να φύγουν από την σφαίρα της θεολογίας ή της φιλοσοφίας και να μπουν στη σφαίρα της καθημερινής εμπειρικής πραγματικότητας. Εάν αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίζει και να σε πληρώνει, όλα αυτά γίνονται βίωμα. Εάν όχι, όλα αυτά είναι μία θεωρία σαν όλες τις άλλες. Ενώ δεν είναι. Εκλεκτούς λοιπόν. Κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός. Σε προγνώρισε ο Θεός. Δηλαδή ήξερε ο Θεός. Όχι πριν γεννηθείς απλά, αλλά και προκαταβολής κόσμου, ότι εσύ κάποια στιγμή που θα λάμβανες την προσωπική πρόσκληση και εκλογή, ότι θα την αποδεχόσουν. Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός. Και να θυμάσαι ένα πράγμα όταν βρίσκεσαι σε δεινή θέση ή όταν αρνητικά συναισθήματα πλημμυρίζουν την ψυχή σου. Εξαιτίας καταστάσεων, αδιεξόδων, ό,τι θέλεις βάλε. Ένα εδάφιο να θυμάσαι. Δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν αυτού τον οποίον προεγνώρισε. Το κατάλαβες? Το πιάνεις το μήνυμα? Δεν απέρριψε ο Θεός. Και μιλάει για τον Ισραήλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει αποδεχτεί τον Χριστό. Δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν τον οποίον προεγνώρισε. Και απέρριψε εσένα, ε! Και νιώθεις σαν να έχεις απορριφθεί, σαν να έχεις χάσει τον Χριστό, σαν να μην υπάρχει, σαν να σε εγκατέλειψε. Μα εδώ δεν απέρριψε εκείνους που μέχρι τώρα τον απέρριψαν, τους Ισραηλίτες. Δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν αυτού τον οποίον προεγνώρισε. Και λέει η Γραφή περί του Ηλία, ο οποίος μιλάει στον Θεό κατά του Ισραήλ,
ένας προφήτης μιλάει στον Θεό κατά του λαού του. Και έχει και το δίκιο του από τη δική του την πλευρά. Αλλά ο Θεός τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Και θα το φανερώσει στον προφήτη. Και του δώσει να καταλάβει ότι ναι μεν έχεις δίκιο, αλλά κάνεις λάθος. Γιατί μπορεί να έχεις δίκιο και να κάνεις λάθος. Τι λέει ο Ηλίας κατά του λαού προς τον Θεό? Κύριε, τους προφήτες σου αθανάτωσαν. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν. Κάνει λάθος? Όχι. Όντως τους θανάτωσαν. Και όντως τους κατέσκαψαν. Ενώ δεν κάνει λάθος, βγάζει λάθος συμπέρασμα. Και εγώ ένα απελήφθην μόνος και απεκρίθη προς αυτόν ο Θεός. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν και 7.000 που δεν έκλειναν γόνι εις τον Βάαλ. Άφησε λοιπόν ο Θεός και πάντοτε αφήνει κατά λοιπόν, κατεκλογήν χάριτος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εκλεκτοί, οι κατά πρόγνωση Θεού? Είναι αυτοί που έλαβαν πρόσκληση, αλλά δεν έκλειναν γόνι στον Βάαλ. Δεν παρασύρθηκαν από την πλάνη των υπολείπων, ενός λαού που και αυτοί έλαβαν πρόσκληση. Οι 7.000 όμως παραμένουν εκλεκτοί. Οι άλλοι έλαβαν πρόσκληση για να είναι εκλεκτοί. 7.000 δεν έκλειναν γόνι στο Βάαλ. Υπάρχει όμως υπόλοιπον κατεκλογήν χάριτος. Και ήθεσαι αυτό το υπόλοιπο να είσαι εσύ και εγώ. Είναι αυτοί που δεν έκλειναν γόνι στον Βάαλ. Είναι αυτοί οι ολίγοι, οι οποίοι κόντρα στο ρεύμα, δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Ένα να θυμάσαι και σένα να μένεις. Ό,τι και αν περνάς, ό,τι και αν βιώνεις, ό,τι και αν σου κάνουν, όσο και αν σ' αδικούν, εσύ για ένα μόνο θα φροντίσεις. Να μην μολύνεις το ημάτιό σου. Και να μην ξεχάσεις ότι αποτελείς προσωπική εκλογή του Θεού, ό,τι και αν συμβαίνει, από ό,τι και αν απειλείσαι, από ό,τι και αν βάλεσαι. Σε αγάπησε ο Κύριος και δεν σε αγάπησε μόλις γεννήθηκες ή όταν μεγάλωσες. Σε αγάπησε προκαταβολής κόσμου. Σε είχε στην καρδιά του από τότε. Σε είχε στην καρδιά του πριν έρθει στην ύπαρξη. Θα σε βγάλει από την καρδιά του τώρα που ήρθε στην ύπαρξη και μένεις κοντά του μέσα στις αδυναμίες, τα λάθη σου, αλλά με ελπίδα σε αυτόν και μετάνοια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν απέρριψε ο Θεός τον λαόν αυτού, τον οποίον προεγνώρισε. Για αυτό το λόγο, αυτοί οι συγκεκριμένοι που στηρίζουν ολάκερη τη ζωή τους στην διαβεβαίωση του Κυρίου ότι τους έκλεξε και τους προγνώρισε, ακουμπώντας αυτά τα δύο πάντοτε με ελπίδα και μετάνοια, γνωρίζουν ένα πράγμα. Και με αυτή την γνώση ξεπερνούν όλα τα άλλα. Και τι είναι αυτό το οποίο γνωρίζουν? Εξεύρωμεν δε ότι τα πάντα συνεργούσιν εις το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Και όπως λέει το αρχαίο κείμενο, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Αυτούς δηλαδή που ήσαν πάντοτε στην πρόθεση του Θεού και τους έκανε προσωπική κλίση. Τους πήρε στο τηλέφωνο και τους είπε ακολούθαμε. Κατά πρόθεσιν Θεού κλητής ούσιν. Ήσουν
πριν γεννηθείς και τώρα παραμένεις στις προθέσεις του Θεού. Αυτοί λοιπόν που το έζησαν, το ζουν και το ανανεώνουν κάθε μέρα, ότι είναι στις προθέσεις του Θεού με κλίση προσωπική, αυτοί ξέρουν ότι τα πάντα, και τα αρνητικά και τα κύματα και τα βέλη και οι πέτρες, τα πάντα, τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Διότι, και εδώ πάμε στην εξήγηση του προηγουμένου, από πού και ως πού τα πάντα, πώς το λες αυτό? Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Τι τους προώρησε? Τους προώρησε να ζουν εδώ ζωή χαρισάμενη και όλα να πηγαίνουν δεξιά? Όχι. Τους προώρησε για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Δηλαδή τους προώρησε να περάσουν διαπυρός και σιδήρου, αλλά να είναι στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι αυτό το οποίο ζητάς και για το οποίο είσαι δυστυχισμένος και δυστυχισμένη. Είναι αυτό το οποίο ο Κύριος ετοίμασε να ζήσεις μέσα από αυτά που περνάς, και είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Να γίνεις δηλαδή σύμμορφος της εικόνος του Υιού, δηλαδή αναισθημένο σώμα όπως και εκείνο, όπως και εκείνος. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα. Αν το ζεις έτσι, αν στο δίνει έτσι το Πνεύμα το Άγιο στα γόνατα, τότε όλα αντιμετωπίζονται και όλα επιλύνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση στη ζωή αυτή να μην περάσεις από θλίψεις, από απορίες, από στενοχώριες. Όλα αυτά όμως αποτελούν ένα δρομολόγιο που οδηγούν, που οδηγεί στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί όπου το πρόσκαιρο ως λέξη καταργείται. Ενώ αυτό που περνάς τώρα και έχει πλημμυρίσει την καρδιά σου, ώστε να έχεις βαρυνθεί και να μην χαίρεσαι στη χαρά της σωτηρίας, είναι πρόσκαιρο. Ενώ ο Κύριος σου λέει ότι εγώ σου έχω εξασφαλίσει τα αιώνια από τώρα, γιατί είσαι εκλογή μου. Και σε αυτά εδώ εγώ πάλι σε κρατώ. Άλλο που δεν το καταλαβαίνεις ή δεν το εκτιμάς λόγω ανεκπλήρωτων ετοιμάτων ή επιθυμιών. Και τώρα πάλι, παρά την γκρίνια και τη μουρμούρα και την κατήφια, εγώ, λέγει Κύριος, σε κρατώ στα χέρια μου, γιατί σε έκλεξα και σε προγνώρισα. Αν τώρα αυτό εσύ το καταλάβεις, θα χαίρεσαι. Ενώ τώρα δεν χαίρεσαι. Το μέλλον είναι εξασφαλισμένο για να έχεις παρόν ειρηνικό, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Αν καταλάβεις τι σημαίνει εκλογή και πρόγνωση, τότε η ζωή σου θα αλλάξει. Και ήθε σήμερα και εσύ και εγώ να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος μέσα από το λόγο του αυτό το πρωινό. Είσαι εκλογή μου κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Το κατάλαβες? Είσαι εκλογή μου κατά πρόγνωση Θεού Πατρός. Σε γνωρίζει ο Κύριος από πάντα και τα έχει όλα ήδη ετοιμασμένα. Αυτά όλα για τα οποία αγχώνεσαι, πελαγώνεις και απελπίζεσαι. Εκλεκτούς λοιπόν, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εκλεκτή πώς? Να το πάλι. Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Πώς αγιάζει? Πώς δηλαδή ξεχωρίζει κάποιον το Πνεύμα το Άγιο? Είπαμε, με την αγάπη που είναι μαγνήτης. Η Βαβυλώνα έχει πολλές και δελεαστικές προτάσεις και ξέρει να κάνει παιχνίδι χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις. Θα σε μαγέψει, θα προσπαθήσει δηλαδή να σε έλξει, είτε με τα αυτιά κάτι να ακούσεις, είτε με τα μάτια κάτι να δεις, είτε με το σώμα κάποιον ή κάποια να ακουμπήσεις ή να αγκαλιάσεις. Είναι μαέστρος ο εχθρός.
και μανούλα η Βαβυλώνα σε αυτά. Η απάντηση, η δική μας, σε εμάς δεν υπάρχει καμία απάντηση. Εμείς δεν έχουμε καμία απάντηση σε αυτά. Η απάντηση του Θεού, ο αγιασμός του Πνεύματος. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το Πνεύμα το Άγιον όμως, αν γονατίσεις και αν αφαιθείς, δεν ξέρω τι περνάς. Το Α, το Β, το Γ, εκκρεμότητες, ερωτήματα. Όταν όλα αυτά σου συμβαίνουν, πάψε να σκέφτεσαι, πάψε να αναλύεις, πάψε να τηλεφωνάς. Ένα πράγμα θα κάνεις. Μόνο ένα. Πάψε να δίνεις, να προσπαθείς να δώσεις απαντήσεις εσύ ή να κάνεις μαντεψιές. Και τι θα γίνει αν. Plan A, plan B, plan C. Τι plan A, plan B, plan C. Είχε κανένα plan B ο Δαβίδ όταν ισοπαίδωσε τον Γολιάθ? Κανένα plan B, ούτε plan C. Plan B και plan C έχεις όταν λες ότι έχω μια στρατηγική σωστή, η οποία όμως ενδέχεται να μην μου βγει. Είναι δυνατόν να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιον και να κάνει λάθος? Είναι σαν να λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα πει κάτι, αλλά αν δεν βγει έχουμε plan B. Αν τότε τι, δεν είναι Πνεύμα Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει plan B, αδέλφια, ούτε plan C. Το Πνεύμα το Άγιο λέει και γίνεται. Αλληλούια, μπορούμε να πούμε δόξα στον Κύριο? Αυτό είναι. Τη διαφορά στη ζωή σου θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιον που θα σου δώσει Λόγο Θεού. Όλα στον κόσμο αυτό έγιναν δια του Λόγου. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Πότε έγινε Λόγος? Λόγος έγινε στη γέννηση δια Πνεύματος Αγίου. Περιεφέρετο το Πνεύμα επί της επιφανίας των υδάτων. Και έγινε Λόγος Θεού. Αυτό είναι. Θα αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να σε πλημμυρίζει, να ακούγεται η φωνή της Τριγώνος, οι ξένες γλώσσες μέσα στο σκοτεινό σου δωμάτιο, που θα είσαι εσύ μόνος και μόνη με τον Κύριο, και θα αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο να πλημμυρίσει εσένα και το χώρο, και θα γίνει Λόγος Θεού. Είναι λόγος αγάπης και αληθείας. Αυτός ο λόγος είναι ο μαγνήτης. Είναι η αγάπη του Θεού που θα σε έλξει από όλα εκείνα που οι αισθήσεις σε παρασύρουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Είστε λοιπόν εκλεκτοί, προκαταβολής κόσμου, προγνωρισμένοι, προκαταβολής κόσμου, εν αγιασμό πνεύματος, ώστε να ξεχωρίζεστε από τον κόσμο, όχι με τη δική σας δύναμη που δεν υπάρχει, αλλά με την αγάπη του Θεού, που λέει η Γραφή ότι η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερα ως ο θάνατος. Αλληλούια. Ανάφλεξης ορμητικοτάτη, λέει στο άσμα των ασμάτων. Αυτή είναι που σε επανεκκινεί και αυτή είναι που σε βγάζει από τα σκαλώματα του κόσμου αυτού, είτε διοράσεως είτε διακοής. Και όταν ο άνθρωπος που έχει εξαιτίας της αγάπης του Θεού, το αγιασμού δηλαδή του Πνεύματος, συνείδηση εμπειρική ότι είναι εκλογή του Θεού, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, τότε πού οδηγείται? Εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος. Λέμε να υπακούσουμε. Πώς να υπακούσεις αν δεν έχεις την εμπειρική διαβεβαίωση της αγάπης του Θεού που σε πείθει ότι είσαι εκλογή προσωπική? Αν δεν νιώθεις ως εκλογή προσωπική, να υπακούσεις πώς, πού και με ποια δύναμη? Ο αγιασμός του Πνεύματος, δηλαδή η εμπειρική διαβεβαίωση της αγάπης του Θεού στα γόνατα με διανομές Πνεύματος Αγίου, είναι που κάνει μέσα σου την εκλογή και την πρόγνωση να γίνεται στήριγμα και βεβαιότητα. Και τότε, τότε με αυτό το χτυποκάρδι, το ξελόγιασμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της εκλογής, ότι αποτελώ και αποτελείς προσωπική εκλογή του Θεού, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα να υπακούσεις. Ίσα-ίσα, το θέλεις πάρα πολύ. Αυτό κάνει ο αγιασμός του Πνεύματος. Με βεβαιώνει, σε βεβαιώνει, ότι είσαι εκλογή, προσωπική εκλογή του Θεού και μάλιστα προκαταβολής κόσμου,
Και αυτό είναι που σου οδηγεί στην υπακοή με τρόπο εγκάρδιο και χαρμόσυνο, όχι καταναγκαστικά έργα. Άλλωστε, μία κλίση διαλόγου δεν ήταν αυτή που έπεισε τον Αβραάμ να εξέλθει από την Ούρ των Χαλδαίων. Η κλίση του Θεού γίνεται με λόγο, με ρήμα Θεού που αποδεικνύει την αγάπη Του. Γιατί ο Θεός δεν μπορεί να μιλάει σε εκείνους που δεν αγαπά, ούτε να μιλάει με ένα τέτοιο τρόπο που να μην βεβαιώνει για την αγάπη Του. Όπου βλέπεις έγινε ρήμα Θεού, εκεί θα θυμάσαι η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε και πάλι. Και λέει στην προς Εβραίους επιστολή, γιατί αδέλφια, το να έχει κάποιος υπακοή έχει θαυμάσια αποτελέσματα, αλλά η υπακοή δεν είναι το αποτέλεσμα μιας δαμοκλείου πάθης που επικρέμαται επί των κεφαλών ημών, αλλά είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης της αγάπης του Θεού επάνω μου και πάνω σου κατά τρόπο εμπειρικό. Γι' αυτό λέει, καθαρίσατε τα σε αυτόν ψυχάς με την υπακοή της αληθείας δια του Πνεύματος. Το Πνεύμα κάνει τη διαφορά. Με το Πνεύμα το Άγιον υπακούς, γιατί σε γεμίζει για την αγάπη, με την αγάπη του Θεού, σε διαβεβαιώνει για αυτήν και τότε θες να υπακούσεις. Έτσι έγινε με τον Αβραάμ. Διαπίστεως ο Αβραάμ υπήκουσε. Πότε? Ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τόπον τον οποίον έμελε να λάβει σκληρονομία. Και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς υπήκουσε? Διαπίστεως. Σε τι? Σε μία φωνή. Σε έναν λόγο. Ότε εκαλείτο να εξέλθει. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της υπακοής? Θέλω κρύψει εγώ από το Αβραάμ ό,τι πρόκειται να κάνω? Και φίλος του Θεού ονομάστε. Η υπακοή σε αναβιβάζει από την τάξη του δούλου στην κατάσταση του φίλου. Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ ό,τι πρόκειται να κάνει, αφού ξέρω ότι θα υπακούσει και ό,τι του πω θα το κάνει. Αλλά πώς υπήκουσε ο Αβραάμ? Υπήκουσε με δική του δύναμη? Υπήκουσε ότε εκαλείτο να εξέλθει. Άρα υπήκουσε με τη δύναμη του λόγου που του δόθηκε. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γονατίζεις, σε πλημμυρίζει με ξένες γλώσσες και μέσα στις γλώσσες σου δίνει ρήμα Θεού. 2-3 λέξεις. Αλλάζει ψυχολογία. Προχτές ήμουνα πάρα πολύ στενοχωρημένος με κάτι. Καλά, πολλά είναι που μας στενοχωρούν. Και μέσα στη στεναχώρηση μας, πού θα πάμε? Στα γόνατα. Και εκεί μέσα στις γλώσσες, ξαφνικά μου λέει το Πνεύμα το Άγιο 4-5 φορές μία λέξη έντονα. Ξένη λέξη. Αλλά κατάλαβα ότι πρέπει να μάθω τι είναι αυτή η ξένη λέξη. Και πάω. Και ψάχνω να βρω. Και την βρίσκω τη λέξη αυτή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη σε μια αφρικανική διάλεκτο? Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Αλληλούια. Λες τώρα, λύθηκε το πρόβλημα? Όχι. Παραμένει? Ου. Αλλά όταν όμως μέσα έχεις λάβει λόγο, το αντιμετωπίζεις αλλιώς. Μέχρι που ο Κύριος θα κάνει χάρη και με το πρόβλημα. Αλλά κάνει δεν κάνει, με το λόγο του Πνεύματος του Αγίου, που την ήξερα εγώ αυτή τη λέξη, έπρεπε να ψάξω να τη βρω. Γι' αυτό αδέρφια, μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει τη διαφορά. Με το Πνεύμα, εργάσου με το Πνεύμα, είσαι σε πτώση, είσαι σε αδυναμία, έχεις χάσει την ισορροπία σου, το βηματισμό σου, ανθρώπινο. Αλλά λέει η Γραφή, πειρασμός δεν σας κατέλαβε, ημί ανθρώπινος, πιστός όμως ο Θεός, μετά του πειρασμού θέλει κάμη και την έκβαση. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Υπήκουσε λοιπόν ο Αβραάμ με την αγάπη του Θεού που του δώσε δια του λόγου. Μετά του λέει, θυσίασε τον Ισαάκ. Και εκείνος πήγε και το έκανε. Και εμφανίζεται ένας άγγελος και του λέει,
Ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Το σπέρμα σου θα το αυξήσω ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο, την παρατοχή λως της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θα νικήσει τους εχθρούς στην πύλη, γιατί υπήκουσας εις την φωνή μου. Με το που τον παίρνει τον Ισαάκ και τον πάει να τον θυσιάσει, τον ρωτάει ο Ισαάκ, «Μπαμπά, πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωση?» Και του λέει ο Αβραάμ, «Ιεωβά ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει τέκνον μου δια την ολοκαύτωση». Υπάκουσε ο Αβραάμ και ήλπιζε ότι ο Κύριος θα προβλέψει, και πρόβλεψε. Και μετά, «Ιεωβά ιρέ, ο Κύριος θα προβλέψει, γιατί ο Κύριος στο όρος θα εμφανιστεί». Υπάκουσε εσύ τη φωνή αυτή. Αποδέξου το μήνυμα του Κυρίου ότι σε εκλογή, προσωπική εκλογή του Θεού, προγνωρισμένη. Ζήσε ένα αγιασμό πνεύματος με το μαγνήτη της αγάπης που σε έλκει από τον κόσμο και θα δεις τις προβλέψεις του Θεού κάθε φορά που υπακούς. Και όταν ο άνθρωπος πλημμυρίζει με το Πνεύμα το Άγιον και γεύεται την αγάπη του και αισθάνεται την εκλογή και την πρόγνωση, τότε ένα πράγμα θέλει. Εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος. Όλο να καθαρίζεται θέλει. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Πλύνε με το αίμα. Όλο το αίμα του ζητάει. Το ραντισμό. Γιατί? Διότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει τις συνειδήσεις μας από νεκρών έργων εις το να λατρεύουμε τον Θεόν εν πνεύματι και εν αληθεία. Πλημμυρίζει με το Πνεύμα το Άγιον και ζητάει το αίμα του Χριστού. Εκεί του καθαρίζει τη συνείδηση. Μετά τον αγιασμό του Πνεύματος οδηγείται στην υπακοή και στο ραντισμό του αίματος. Εκεί καθαρίζει τη συνείδηση και τότε πλέον τι θέλει? Να λατρεύει τον Θεό. Όχι να δραπετεύει εδώ και εκεί. Αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται με το ζόρι. Όλα γίνονται με τον πόθο μια συνάντηση προσωπική που ήδη συνέβη. Ας πέσουμε, αδέρφια, στα γόνατα. Άσε το Πνεύμα το Άγιο, μη σκέφτεσαι, άσε τα σενάρια, άσε το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι γίνεται, για καλό γίνεται, και αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντες των Θεών, τους κατά πρόθεση κλητής ούσιν, και από εκεί και πέρα θα δεις στην πορεία ότι αυτό που σου φαίνεται τώρα τόσο βαρύ και ισοδυναμεί με καταστροφή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά προήμιον μεγάλης χάριτος και ευλογίας. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Ο Κύριος έρχεται, αδέρφια. Αμήν.